Καλώ ήρθατε σε έναν κόσμο φαντασμάτων. Κόσμο που λατρεύει το παλιό θέατρο, τι άφωνε φωτογραφίε, τα βουβά γράμματα, γράμματα ερωτικά. Όλα γύρω μα είναι γεμάτα θεού και φαντάσματα. Έφνηση κοτοπούλη φυλάει στο στόμα τον Απόλυνα τη Δήλου, και αυτό μεταμορφώνεται σε γκριζομάλι ναυτικό που την παρασύρει και τη μεθάει στο κατεργάκι με το κρασί τη φάμπρικα. Ο Μιράτ τριγκλίζει και ακολουθεί τον Ερμή. Ο Μιράτ είναι βουτυγμένο στα χρέη, ψάχνει στο διαδίκτυο για δάνειο. Του βγαίνει στην οθόνη ο Πάνα και του λέει να επενδύσουν στο τυρί αντί στο χρυσάφι και τραβούν σε ένα παλιό τυροκομείο στην άνω μεριά. Το τυρί είναι ο χρυσό. Όλα είναι γεμάτα θεού. Κάτω από μια σικιά, η πανάρχη η κυβέλη αναπολύει τον τελευταίο τη έρωτα και μασάει παστελαριέ με σουσάμι. Εκεί η αγία γλυκερία, η αγία των λουκουμιών την πλησιάζει. Όλα μυρίζουν μαστίχα χαχίου και αγριολούλουδα. Φεύγουν για την πηγή του Άι Θανάση, πίνουν νερό. Στην πηγή στέκει ένα ωραίο, ψηλό που ο χειμωνά τον βάφτισε η νεότη. Προσεύχονται όλοι στο νερό. Φτιάχνουν ένα νέο θίασο με νέα υλικά. Ο Θεό Διόνυσο ζητάει υψηλή τεχνολογία. Αυτό ο ξεδοντιάρη για ένα διανό που κάμισο και δύο ρεμπέτικα ζητάει όλα τα βαπόρια. Πρέπει να πάνε στο Δημαρχείο. Στο περιστήλιο στέκεται ο Τσίλερ, βάφει χρυσά τα στουρθία τη Αφροδίτη και τα περιστέρια. Μονολογεί. Μα πώ να εμπιστευτεί έναν λαό που από τον τράγο βαφτίζει το πιο σοβαρό θέατρο, την τραγωδία. Στην κορυφή του φάρου ο το απαντά, Μα η κατσίκα η έγαδε βάφτισε τον Αιγαία και τούτη τη θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος. Τι λείπει λοιπόν τούτη τη στιγμή από εμά και σά? Λείπει η αδιακρισία σα στη μοναξιά μα. Ο αρχαίο ύστρο σηκώνει την αυλαία και πάμε.